Θετική κατάληξη είχαν οι διαπραγματεύσεις του Δήμου Λαρισαίων με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο για το οικόπεδο του πρώην Νίκα που βρίσκεται στην οδό Ασκληπίου και Υπήρου. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, το οικόπεδο παραχωρήθηκε τελικά κατά χρήση στο Δήμο ώστε να διαμορφωθεί ένας χώρος πρασίνου. Έτσι λοιπόν, μετά από συνεχείς συζητήσεις που υπήρξαν όλο το προηγούμενο διάστημα και επί 1,5 χρόνου, με έγγραφα τα οποία επανειλημμένα έχουμε αποστείλει προς την πλευρά του ΕΦΚΑ, για να συζητήσουμε την εμπλοκή του Δήμου στην αξιοποίηση αυτού του ακινήτου, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι την προηγούμενη Παρασκευή, σε συνάντησή μου με τον Υφυπουργό, τον κύριο Πετρόπουλο, αρμόδιο για τα θέματα του ΕΦΚΑ, συμφωνήθηκε η παραχώρηση κατά χρήση αυτού του ακινήτου στο Δήμο της Λάρισας. Σύμφωνα με τον κύριο Καλογιάννη, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα εκπονήσει την απαιτούμενη μελέτη αξιοποίησης του οικοπαίδου, που από το 2008, όταν και γκρεμίστηκε το κτίριο του ΙΚΑ, λόγω ακαταλληλότητας, έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης. Προκειμένου να αναπλαστεί για την περιοχή, μια πυκνοδομημένη περιοχή της πόλης, η οποία έχει ανάγκη να έχει έναν χώρο πρασίνου, να έχει μια παιδική χαρά, να έχει μια ήπια λειτουργία η οποία θα δώσει διέξοδο και κυρίως θα αντικαταστήσει την κακή εικόνα που υπάρχει στο κέντρο της πόλης με τα τσίγκια και επιτρέψτε μου να πω και τα ποντίκια ακόμα που υπάρχουν στην περιοχή. Στη συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος ζήτησε παράλληλα από τους Λαρισαίους να κάνουν υπομονή το τετράμινο αμέσως μετά το Πάσχα, καθώς θα αρχίσουν οι εργασίες στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη Μανδυλαρά. Όπως γνωρίζετε, στο κέντρο της πόλης σε αυτή την περίοδο εξελίσσονται σημαντικά έργα τα οποία το επόμενο διάστημα θα πάρουν ακόμα πιο έντονο χαρακτήρα και είναι για μένα μια ακόμα ευκαιρία να ζητήσω την υπομονή και τη συγκατάβαση των συμπολιτών μας. Μέσα στο Μάιο αναμένεται να ξεκινήσουν επίσης οι εργασίες και στις οδούς Βενιζέλου και Φιλελλήνων, ενώ θα ακολουθήσει η οδός Ασκληπίου και η ολοκλήρωση της οδού Υπήρου.